είναι ο πρόεδρος του Καραβαγγέλη Στύψης, ο Αλέξανδρος ο Αλογδέλης. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Γιώργο. Συγχαρητήρια για την φετινή σας επιτυχία, για την κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά στην Β' ΕΠΣ Λέσβου και άνοδο στην Α' κατηγορία. Έχουμε καλεσμένο αργότερα και τον προπονητή των Ξενοφόντα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να πούμε τα πράγματα από την αρχή, να πιάσουμε μάλλον έτσι καλύτερα. Το πώς ξεκίνησε η χρονιά θέλω να μας πεις, πώς έφτασε το σωματείο σε αυτήν την επιτυχία και να σταθούμε λίγο στο τελευταίο παιχνίδι στην απονομή και στον αγώνα με τον Μακαρέα. Αλλά εξ αρχής θέλω να μας πεις δύο λόγια λίγο για το ξεκίνημά σας. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, στην ομάδα είμαι σαν πρόεδρος εδώ και 4 χρόνια. Αν αφαιρέσουμε το χρόνο που ήταν ο COVID και αυτά, στην ουσία έχω 3 ενεργά χρόνια στο σωματείο. Ξεκίνησα νέος και σιγά σιγά οργάνωνα την ομάδα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κι εμείς κάτι. Και αυτό κάναμε ένα σχεδιασμό από πολύ νωρίς. Δηλαδή με το που τέλειωσε η περσινή χρονιά, ξεκινήσαμε με τον Ξενοφόν να κάνουμε κάτι πιο σοβαρό και πιο να πρωταγωνιστήσει και το χωριό μας μετά από τόσα πολλά χρόνια, και με τα κατάλληλα παιδιά και με βοήθειες από παντού μπορέσαμε και το καταφέραμε. Ευελπιστώ να συνεχίσουμε. Για δυστυχώς βέβαια το μόνο κακό σε όλο αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά από το χωριό. Λόγω, το καταλαβαίνετε και εσείς, τα χωριά πλέον έχουν αρχίσει και ερημώνουν. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε. Προσπαθώ να κάνουμε και κάποια ακαδημία φέτος, αλλά θα δούμε κατά πόσο θα είναι εφικτό. Mm-hmm. Για τη νέα χρονιά, για την Α' κατηγορία, υπάρχει σχεδιασμός? Έχετε μελετήσει κάτι, έχετε συζητήσει κάτι? Εντάξει, ακόμα κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε μιλήσει, γιατί ακόμα στην ουσία δεν έχει κλείσει η χρονιά, γιατί έχουμε και το άλλο παιχνίδι, αυτό που θα πραγματοποιηθεί. Κατάταξης, αγώνας κατάταξης, ναι. Μπράβο, ναι. Και όταν τελειώσει και αυτό το παιχνίδι θα ξεκουραστούμε λίγο και θα κάτσουμε να σκεφτούμε και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο Α' τοπικό και τι σχεδιασμό θα κάνουμε. Όμως γνωρίζω και θέλω να σε ρωτήσω ότι υπάρχουν κάποια, να το πούμε, παράπονα. Υπάρχει κάτι, μία δυσαρέσκεια, κάτι, κάπως έτσι. Όσον αφορά την διεξαγωγή, κάποιες αποφάσεις και από την ΕΠΣ Λέσβου, και θέλω να αναφερθείς σε αυτό, να μας πεις ποιο είναι ακριβώς. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, ναι, τα παράπονα είναι, πιστεύω, από όλες τις ομάδες για το θέμα των διαιτητών. Ναι. Τώρα, δεν το βάζω στο μυαλό μου ότι είναι σκεμμένα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, λάθη κάνουν, ναι. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές πρέπει να σκέφτονται και οι ίδιοι ότι παίζουν με τον κόπο μας. Δηλαδή για να καταφέρω εγώ αυτό που καταφέραμε φέτος, να κάνουμε την άνοδο και αυτά, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη και δεν γίνεται χωρίς κόπο και αυτά. Και είναι λίγο άδικο για κάποιους ανθρώπους, είτε αν δεν έχουν πείρα, είτε από κάποια προσωπικά λάθη, να σου στερούν αυτό το πράγμα. Εντάξει, όσον αφορά τώρα για το τελευταίο παιχνίδι, πιστεύω δεν ήταν και τόσο καλή εικόνα να τοποθετηθεί ένας διαιτητής που όλοι ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι πρώτη φορά, ξέρουμε ότι η καταγωγή του και μένει κιόλας στην Άγρα, ξέρουμε ότι κατεβαίνει ή είχε κατέβει, δεν γνωρίζω καλά, στο τοπικό συμβούλιο. Δεν ήταν και τόσο ωραίο, γιατί ξέρετε τώρα οι φύλαθλοι αφορμή ψάχνουν να βρούνε να γίνεται ντόρος, καταλαβαίνεις, Γιώργο. Ναι. Δεν με απασχολεί εμένα το αποτέλεσμα αν χάναμε ή κερδίζαμε, γιατί χρησιμοποιήσαμε παιδιά που δεν είχαν πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν με ένοιαζε το αποτέλεσμα, με ένοιαζε να είχε ένα ομαλό κλίμα στην τελευταία μέρα που ήταν και η γιορτή. Ναι, και δυστυχώς υπήρξε μετά μια ένταση. Υπήρξε μια ένταση που αυτό λέω, ότι θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά.
Εντάξει, τώρα όσον αφορά την συγκεκριμένη τοποθέτηση του Παναγιώτη Βουρανή, ναι, μεν ήταν ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα τα πάντα είχαν κριθεί και δεν νομίζω, εάν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αν πεζόταν ο τίτλος σε τελευταία αγωνιστική, να γινόταν αυτός ο ορισμός. Εντάξει, δεν θα το δεχόμουν, δεν θα κατέβαινα στο παιχνίδι με όποιο κόστος και αν ήταν αυτό. Αλλά εντάξει, το δέχτηκα. Αλλά και πάλι από ό,τι μαθαίνεις και εσύ ότι δημιουργήθηκαν εντάσεις στο τέλος. Ωστόσο αυτό και μόνο ο ορισμός ότι είναι από το ίδιο μέρος βάζει τον άλλον σε υποψίες και θα έπρεπε να αποφευχθεί και κατά την προσωπική μου γνώμη αυτός ο ορισμός, χωρίς να θέλουμε να προσάψουμε κάτι στον Παναγιώτη ότι υπήρχε κάποια σκεμμένη ενέργεια σε καμία περίπτωση. Αλλά και ένα ανθρώπινο λάθος να κάνει θα το πάρουν. Μπράβο, το πούμε αυτό. Απλά, δηλαδή, στραβά. Γιώργο, ανθρώποι, όπως κάνουμε λάθη όλοι μας, ακριβώς. Είτε λεγόμαστε ποδοσφαιριστές είτε διοίκηση, όλοι κάνουμε λάθη. Απλά το δικό του λάθος θα φαινόταν σαν εσκεμμένο στα μάτια σκεμμένο, στο ναι, φιλάθλο, ακριβώς. Μπράβο, ναι, ναι, με αυτή την έννοια. Δηλαδή, αν ήταν ένας άλλος διαιτητής και να έκανε 10 λάθη, θα το προσπερνούσαν είτε οι παίχτες είτε οι φύλαθλοι. Αλλά τώρα παραμόνευαν μόνο και μόνο επειδή ήταν αυτή η θέση του. Ναι. Και γι' αυτό δημιουργηθήκαν εντάσεις στο τέλος. Εντάσεις αλλά τέλος. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Γιατί ναι. Και η ΕΠΣ στέκεται κοντά στα σωματεία και αυτά και εντάξει, γνωρίζω ότι είναι λίγοι διαιτητές και δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια επιλογής, αλλά και από την άλλη θα πρέπει να σκεφτούν και οι ίδιοι διαιτητές ότι και εμείς αφιερώνουμε χρήματα, αφιερώνουμε χρόνο για να καταφέρουμε κάτι. Είτε αυτό λέγεται ένα πρωτάθλημα, είτε αυτό λέγεται έστω μια τυπική συμμετοχή στα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Ακόμα και μια τυπική συμμετοχή να κάνεις, χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται χρόνος. Δεν πάβει να πει επειδή είναι λίγοι διαιτητές μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Mm-hmm. Ένας ποδοσφαιριστής αν κάνει κάτι θα τιμωρηθεί. Ένας διαιτητής όμως αν δεν παίξει καλά ένα παιχνίδι δεν θα τιμωρηθεί γιατί είναι, το γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος ότι είναι με το σταγονόμετρο. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Κατανοητό και αυτά τα θέματα, τα προβλήματα σε εισαγωγικά είναι διαχρονικά. Ελπίζουμε να δούμε κάτι καλύτερο στα επόμενα χρόνια. Εσύ προσωπικά δικαιωμένος για την όλη κατάληξη, ευτική κατάληξη αυτής της χρονιάς, γιατί προσωπικός κόπος, θυσίες και όλο το συμβούλιο έχετε ματώσει. Σίγουρα και, ναι. Γιώργο, σίγουρα, γιατί όπως είπες και προηγουμένως είναι κάτι που το καταφέρνουμε μετά από 62 χρόνια. Δεν είναι κάποιο σύλλογος όπως κάποια άλλα σωματεία που ανά 5 χρόνια, ανά 4 θα πάρει το πρωτάθλημα και άντε πάλι ξανά και αυτά. Ήταν κάτι που δεν το περιμένατε ούτε κι εσείς οι ίδιοι, να το πούμε, ότι μια ομάδα ιστύψη τέλος πάντων που είναι ενεργή κάθε χρόνο από ό,τι γνωρίζω, γιατί είμαι από μικρό στην ομάδα. Αν δεν είχε συμμετοχή μία ή δύο φορές όλα τα χρόνια αυτά, καταφέρνουμε κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σίγουρα νιώθω δικαιωμένος. Και αυτό σίγουρα σας δίνει έτσι το έναυσμα να πούμε να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε σίγουρα το έργο σας, να τα βάλετε κάτω, να τα υπολογίσετε, να τα μετρήσετε, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε και να σίγουρα συνέχεια. Γιατί καταφέραμε και τον κόσμο να φέρουμε ξανά στο γήπεδο. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, γιατί όταν είτε παλαιότερα ή και ακόμα φέτος όταν πρωτοξεκινήσαμε τους αγώνες δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τον κόσμο, αλλά όσο είδε ότι ναι, κάτι πραγματικά γίνεται, ειδικά στον τελευταίο αγώνα που αν δεν ήταν ο καιρός παρόλο που έβρεχε ήρθε πάρα πολύ κόσμος και τον ευχαριστώ, πιστεύω ότι θα ήταν ο διπλάσιος κόσμος αν δεν ήταν έτσι ο καιρός. Mm-hmm. Και ευελπιστώ ότι όλος αυτός ο κόσμος θα αγκαλιάσει την ομάδα να συνεχίσουμε και του χρόνου. Και αυτό πρέπει να κάνει, να στηρίξει το σωματείο πρώτη φορά στην Α κατηγορία, να αγκαλιάσει, να είναι κοντά και να ευχηθούμε να επιτύχετε τους στόχους σας από εδώ και πέρα. Να σε ευχαριστήσω θερμά πολύ, για την Γιώργο. Παρέμβασή σου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.